θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο και συγχαρητήρια στον Παύλο τον Καπώνη, ο οποίος στάθηκε εισάξια και αντιμετώπισε τον 10 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο Λονδίνο το Σάββατο. Εδώ ακριβώς βλέπετε πλάνα από τον αγώνα του Παύλου Καπώνη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ήταν φοβερός και έκανε όλο το στάδιο να μιλάει για τον Έλληνα. Επειδή ήμουν εκεί και είχα στήσει αυτή για να δω τι λένε οι πρώτες και οι τελευταίες σειρές στα καθίσματα, λέγαν το εξής. Βάζαν στοιχήματα μεταξύ τους, γιατί οι Άγγλοι βάζουν και κάποια στοιχήματα, για το αν ο Καπώνης πέσει στον πρώτο, στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο. Όταν λοιπόν ο Καπώνης δεν έπεσε στον τρίτο γύρο, γιατί μιλάμε για τον Τζον Γουέιν Παρ, έναν τρομερό μαχητή, πρωταθλητή, έναν θρύλο εν ζωή, λέγαν απίστευτο. Ο Έλληνας είναι έμπειρος, ο Έλληνας είναι τεχνικός, ο Έλληνας είναι φοβερός. Εμείς το ξέραμε οι Έλληνες. Οι Άγγλοι δεν το ξέρανε και το μάθανε. Η είδηση είναι η εξής όμως. Από εκείνη την ημέρα, μετά τον αγώνα, παρουσία, ήμουν και εγώ εκεί, μίλησα και με τον Τζον Γουέιν Παρ και περίμενα να σας το πω πώς και πώς εδώ στην εκπομπή, συζητιέται η ρεβάνς. Γιατί ο Παύλος Καπώνης, ναι μεν είχε προπονηθεί, αλλά επειδή είχε το Muay Thai GP 2 εβδομάδες πριν, δεν ήταν τόσο όσο ήθελε εκείνος. Εγώ αναλήτρια δεν είμαι, δεν μπορώ να σας αναλύσω τον αγώνα, είμαι δημοσιογράφος, σας μεταδίδω το κλίμα, τι έγινε πίσω από τις κάμερες. Μία μέρα πριν στη ζύγηση τον είχα ρωτήσει τον Τζον Γουέιν Παρ, του λέω αν αύριο ο Παύλος σε κοντράρει πολύ γερά στους 5 γύρους, δεν πέσει και αν αύριο μάλιστα μπορεί να σε νικήσει, θα μπεις σε διαδικασία να ξαναπαίξεις μαζί του, τι θα πεις σε μια ρεβάνς? Και μου λέει μην το συζητάς, ρεβάνς θα γίνει είτε στην Αγγλία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία. Και μάλιστα μου είπε για ένα δικό του σόου, το οποίο είναι Muay Thai σε κλουβί, και μου λέει είτε εδώ, στην Αυστραλία εννοούσε, είτε στην Ελλάδα, εγώ είμαι πρόθυμος για το οτιδήποτε. Προσεχώς, έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη για διάφορα του Τζον Γουέιν Παρ και το τι θα γίνει στην Ελλάδα και πώς είδε αναλυτικά τον κάθε γύρο με τον Παύλο Καπώνη, προσεχώς στο fightlife.gr και στο Μακελιό, στην στήλη που υπάρχει με τα όλα τα μαχητικά νέα. Έτσι λοιπόν, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μαζί με τον Παύλο Καπώνη συζητούν, θα δουν μια χρυσή τομή, έχουν επικοινωνήσει με τον Τζον Γουέιν Παρ, ο οποίος ήταν πρόθυμος, σας επαναλαμβάνω, από το Λονδίνο και μας το είπε και το έχουμε και on camera, το οποίο απόσπασμα on camera θα παίξει και την άλλη εβδομάδα την τελευταία εκπομπή, την άλλη Πέμπτη, με καλεσμένο έκπληξη, κορυφαία έκπληξη. Θα σας πω στο τέλος της εκπομπής ποιος θα είναι ο καλεσμένος. Και θα δείτε λοιπόν τι μας είπε ο Τζον Γουέιν Παρ, τι είπε ο Καπώνης, τι έγινε εκεί στην Αγγλία, όλο το backstage. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα είμαστε και στην revanche. Θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Σε αυτό το σημείο θέλω αρχικά, επειδή έχω 2 καλεσμένους και τους έχω ετοιμάσει 2 διαφορετικά βίντεο, γιατί είναι 2 διαφορετικοί χαρακτήρες. Θέλω να πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Παναγιώτη Στρουμπούλη και μετά θα τους δούμε και τους 2 εδώ live στο στούντιο. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο του Παναγιώτη. Το έχουμε έτοιμο? Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο άμα το έχουμε έτοιμο. Είναι σίγουρο ο τύπος που λέει «Εμένα δώσε μου καλή παρέα, ένα σακίδιο στην πλάτη να έχω με τα άκρος απαραίτητα, το γάτο μου τον άσπρο και καλή παρέα και πάω παντού». Λάτρες της φύσης και του ωραίου φίλου. Χαλαρός τύπος. Δεν του αρέσει να πιέζεται, δεν δυσκολεύεται εύκολα και όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αρκεί να έχει κάποιος πίστη και υπομονή. Η μεγάλη του αγάπη, όπως σας είπαμε, είναι ο γάτος του ο Άσπρος. Οι φιλίες που κάνει κρατάνε δεκαετίες. Αγαπάει τα ταξίδια και την ήρεμη ζωή. Βέβαια, αν τον δεις να παίζει μέσα σε κλουβί, δεν έχεις ιδέα για τον άλλο του εαυτό. Στο κλουβί μεταλλάσσεται. Πριν από λίγες ημέρες πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη στο Gate Survivor, συνεχίζοντας το επιτυχημένο του σερί νικών.
Μαζί μας σήμερα να μας τα πει όλα αναλυτικά ο Παναγιώτης Τρουμπούλης. Και νέος EFL Heavyweight Champion Παναγιώτης Τρουμπούλης. Με δύο άντρες λοιπόν σήμερα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα εγώ. Παναγιώτη, θέλω να μου πεις, γιατί σε είδα ότι σου άρεσε το βίντεο και σου άρεσε και η μουσική, από ό,τι κατάλαβα. Πλάκα έχει. Κοίταξε να δεις. Άμα βάλεις το γάτο, άμα βάλεις... Γάτες. Την... Δύο έχω. Α, έχεις δύο. Έχεις ένα αρσενικό λευκό. Και ένα αρσενικό μαυρό. Άντρες λευκό, λοιπόν. Ναι. Και ένα θηλυκό γάτα σκυλάκι. Γιατί γάτα και όχι σκύλο. Και σκύλο έχω. Α, έχεις και σκύλο. Και σκύλο. Ωπα ρε Παναγιώτη, δεν τα ήξερα εγώ όλα αυτά. Ήξερα μόνο τις γάτες. Μόνο λοιπόν, έχεις και γάτα και σκύλο. Και πώς συνυπάρχουν αυτά τα δύο? Χωρία. Χωρία. Συνυπάρχουν χωρία. Άρα δεν συνυπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, έχεις σερή νικών. Έχεις δύο γάτους και ένα σκύλο. Λοιπόν, έχεις εξορμήσεις στη φύση. Σε βλέπουμε σε ένα. Σε γενικά μου αρέσει να φεύγω, να μην κάθομαι εδώ πέρα. Δεν κάθεσαι, είσαι ανήσυχο πνεύμα δηλαδή, έτσι. Γενικά. Με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή, άμα μπορείς να ζήσεις επαρχία. Να γύρω σου βασικά επαρχία ή τη μεγάλη σου επαρχία. Σε ποιο μέρος? Ίδρα. Στην Ίδρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφο νησί. Θα γύρναγε στην Ίδρα? Στην Ίδρα όχι. Θα γύρναγα, αλλά όχι. Προτιμούσα λίγο πιο κεντρικό. Θα έφευγες λοιπόν από την Αθήνα, ενώ έχεις σερή νίκες. Είσαι ένας εξαιρετικός φορμαρισμένος αθλητής, που αυτή τη στιγμή το όνομά σου πρωταγωνιστεί στα κλουβιά, να το πω έτσι. Και θα έφευγες, δεν γίνεται. Όχι τώρα, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον το σκέφτομαι. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάτσω εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι? 28. Κάτσε ακόμα μέχρι να φύγεις. Περίμενε, 28. Έχουμε ακόμα να παίξουμε ξύλο. Έχεις ακόμα να παίξεις ξύλο. Λοιπόν, περίμενε, δεν θα τα πούμε όλα τώρα. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα. Λοιπόν, ο Λευτέρης, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη Πέμπτη, είναι υποπλήρχος του Λεμενικού. Έτσι λοιπόν, λόγω καθηκόντων, δεν μπόρεσε την προηγούμενη Πέμπτη να είναι μαζί μας, αλλά τον έχουμε σήμερα εδώ να το. Και κατάφερα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το καθήκον και. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως, πριν συζητήσουμε, να δούμε και το βίντεο του Λευτέρη. Το έχουμε το βίντεο του Λευτέρη? Oh. Ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, ποιος είναι ο Θαχαμίδης. Γελάει πάλι. Πάμε. Ο Λευτέρης Χαχαμίδης, ο Mr. X, είναι αθλητής του kickboxing, της πυγμαχίας και του MMA. Και είναι υποπλοίαρχος στο Λιμενικό. Είναι αυτός που προκάλεσε τον Σταμάτη Πιτάκο στην προηγούμενη εκπομπή. Κι άλλο, πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο αριστερό. Στο σαγόνι του Λευκορώσου. Στο σαγόνι του Λευκορώσου. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1981. Ασχολήθηκε με την πυγμαχία και το kickboxing σε ηλικία 9 ετών. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας με 120 αγώνες, 103 νίκες, 17 ήττες και 32 νοκάουτ. Το 2000 καλέστηκε να κάνει τη στρατιωτική του θητεία στις ειδικές δυνάμεις. Έγινε αλεξιπτωτιστής και έπειτα ήταν εκπαιδευτής. Στη θητεία του τον καλέσανε να εκπροσωπήσει το στρατό Ξηράς σε αγώνες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας στο άθλημα της πυγμαχίας. Εκεί κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στη συνέχεια ήταν εκπαιδευτής στο μεγάλο πεύκος του νεοσύλλεκτου των ελληνικών δυνάμεων. Στη μονάδα που υπηρετούσε δημιούργησε το σχολείο αυτοάμυνας και προπονούσε τους στρατιώτες. Τον Ιούνιο του 2001, όπου τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στους αγώνες kickboxing. Το 2003, από προκήρυξη του Λιμενικού, πέρασε στη Σχολή Λιμενών Φυλάκων στις Ειδικές Δυνάμεις. Σήμερα είναι υποπλοίαρχος. Όλη την αγωνιστική του πορεία θα τη μάθουμε προσεχώς, γιατί με τον Λευτέρη Χαχαμίδη θα κάνουμε μακελιό. Λοιπόν, μακελιό με τον έναν, χαμό με τον άλλον. Λοιπόν. Λευτέρη, δεν θα ξεκινήσω από εσένα, γιατί με σένα τα ψηλό είπαμε έτσι πολύ γρήγορα την προηγούμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Θέλω να πω συγχαρητήρια για έναν πολύ ωραίο αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το σερί νικών. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Από γιατί... τότε που μου είχε αναλάβει ο Μόχου, mm-hmm. είμαστε ένα 9-1, όμως στην Τσενία χάσα και πάμε καλά. Εντάξει, το ένα δεν είναι κάτι προστασμένο. Όχι, εντάξει, ήταν εγώ το πήρα, δεν πήρα σοβαρά το παιχνίδι, έχασα, καλό να πάθω. Εντάξει, αυτό όμως το παιχνίδι το πήρε σοβαρά. Ναι.
Περιέγραψέ μου λοιπόν λίγο τι έγινε στο Gate Survivor το προηγούμενο ήταν Σάββατο. Ήταν λίγο περίεργο παιχνίδι γιατί με ξάφνιασε στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, βασικά στην πρώτη επίθεση ο αντίπαλος, αλλά το οποίο το μάτς έπαιξα δηλαδή πολύ συντηρητικά. Δεν έπαιξα αυτό που ήθελα, το πανικό, το ξύλο, τα. Το έπαιξα συντηρητικά το μάτς για να το κερδίσω. Δεν είναι πάντα έτσι το στυλ σου. Αρχίζω και, όπως λέει και ο Μόχου, οριμάζω. Τα τελευταία δηλαδή τρία μάτς, τα παίζω έξυπνα, αλόφιτη, να πάρουμε τη νίκη. Παίζει λοιπόν ρόλο το όσο μεγαλώνω, οριμάζω, ακόμα και στο μαχητικό κομμάτι, ναι, έτσι. Μπαίνουμε πια για να κερδίζουμε. Εντάξει, μπορεί δηλαδή να πάω να παίξει ξύλο και να σου κάτσει τυχερό το χτύπημα και να χάσει το μάτς. Γιατί να το διακινδυνεύσεις. Παίζει σωστά, ήρεμα, ό,τι λέει η γωνία, να κερδίσουμε το μάτς. Στις αντιδράσεις σου έχεις γίνει πιο ήρεμο και δεν ήσουν ποτέ βέβαια και των αντιδράσεων των... Εκρυβόμουνα. Δεν ήθελες να φαίνεται νομίζω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν δεν ναι, κάνω. Γενικά να κρύβουμε. Να... Κρύβεσαι, δεν είναι ότι δεν ξεσπάς, απλά κρύβεσαι. Και... Μάλιστα, υπάρχει και αυτή η πλευρά λοιπόν. Υπάρχουν και οι αθλητές που βγάζουν πυρκαγιές και πανικό και βόμβες, αλλά όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν σ' αρέσει να στέλνεις. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να... Αυτό, δικό μας, προσωπικό. Σε αυτό το παιχνίδι τι έγινε, μίλησες με τον αντίπαλο, τώρα θα μου πεις μετά από μια ήττα και λοιπά, δεν υπάρχει φιλία. Έχω δώσει και συγχαρητήρια. Ναι. Ότι... Αυτός βέβαια δεν σου δώσε, γιατί εγώ ψάχνω λίγο τα Facebook και τα διάφορα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, θα δει το μάτς, θα βγει το μάτς στα επίσημα και θα γελάει ο κόσμος με αυτά που λέει. Εγώ πάντως, επειδή με έχω μάθει να σέβομαι, γιατί δεν είμαι προχθεσινός, από το 2002 παίζω κι εγώ, άλλο που κάποιοι δεν το ξέρουν. Ο Λευτέρης π.χ. έχει τύχει δύο φορές να παίξουμε και παλιά. Άλλο που δεν το ξέρει κανένας αυτό. Λευτέρη, θέλω να τοποθετηθείς. Πήγε σε μια οχτάδα, ήταν στην Κέρκυρα, αυτήν την οχτάδα. Ήμουνα και εγώ σε αυτήν την οχτάδα, αλλά δεν μπήκα. Αυτή η οχτάδα που τόσο έχουν πει, δύο κατηγορίες επάνω, δύο αυτά. Τουλάχιστον, ξέρεις τι πιστεύω, ότι αν ο Παναγιώτης τελικά έμπαινε στην οχτάδα, θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα. Θα είχε μια άλλη αξία αυτή η οκτάδα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ καταθήκησε δύο φίλους και συναθλητές. Ήτανε πραγματικά, μας έκατσε... Και εγώ έχω μάθει να σέβομαι στους αντιπάλους μου. Εντάξει. Αυτό δεν μάθει. Σε σεβάστηκε ο συγκεκριμένος, θεωρείς. Δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι κέρδιζες, ότι παίζεις από το 2002. Τι δεν σεβάστηκε. Δεν σεβάστηκε. Βγήκαν και είπαν λόγια μετά. Και καλά για το μάτς, ότι αγκαλίτσες και αυτά, τα παιδιά εντάξει, δεν ξέρουν να παλεύουν, είναι πρόβλημά τους. Εδώ να σου πει την αλήθεια, το Γενάρη π.χ. έπαιξε ένας πιτσιρικάς δικός μας, 19 χρονών ένα δικό τους, τον έστειλε για τσάι, με 20 ράματα, και πάλι βγάλανε ανακοίνωση. Τώρα δεν βγάζανε ανακοίνωση, πήγε στα σημεία. Εντάξει, είναι το κόμπλεξ των Θεσσαλονικιών, ότι έχουμε στην Αθήνα. Τίποτα. Άμα θέλω να είμαι μέχρι τα Τέμπη την επόμενη φορά. Μάλιστα. Είναι λογικό να επέμβω να πω κάτι. Βεβαίως, ναι, γιατί τον βλέπω εδώ πέρα. Κάτι και φορτώνω. Λοιπόν. Καρδιά και εδώ. Πριν που είπες ότι αν θα σταματήσεις ή πόσο έχεις ακόμα να παίξεις, θα πω το εξής. Αν ο Παναγιώτης σταματήσει τους αγώνες MMA, το κλουβί θα χάσει την αξία του. Εσύ πάντως οι δηλώσεις που κάνεις. Θα χάσει την αξία του. Όχι, εγώ. Δεν είναι ότι είναι φίλος μου, είμαι φαν του Παναγιώτη, εντάξει. Παναγιώτης είναι και λίγο. Ευτυχώς αλλάξε μιλά. Δεν θα συναντηθούμε και ποτέ, εντάξει. Όχι, δεν περίπτωση ποτέ να παίζαμε το Λευτέρη, είναι φίλος. Άρα και μας είχαν κάνει την πρόταση, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση. Εσύ είσαι λίγο πιο παλιός στο MMA. Στο MMA, ναι, είμαι πολύ πιο παλιός. Πολύ πιο παλιός. Πολύ πιο παλιός. Εγώ ξεκίνησα με γύρω στο 8-9, μόλις απολύθηκα από το 8. Τότε ήταν να θυμάμαι, σταμάτησα και το kickbox γιατί είχα μια διαπλεκτισμό με τον δάσκαλό μου τότε. Και μετά ξεκίνησα λίγο χαλαρά grappling, αλλά MMA επίσημα από το 11. Εντάξει, έκανα πιο πριν, αλλά εγώ λέω ότι κάνω από το 11-12 που γνώρισα τον Μόχου. Οπότε τότε εγώ βάζω ότι κάνω MMA. Γιατί πριν. Άρα τότε κοντά σε ένα MMA. Ναι, αλλά είχα παίξει ήδη. Μ' αρέσει που θαυμάζεις όμως τόσο πολύ τον δάσκαλό σου και. Με αναγέννησε. Με αναγέννησε, δηλαδή χωρίς Μόχου δεν παίζω, χωρίς τον Δημήτρη. Πάμε PlayStation, πραγματικά όσο το βλέπουνε. Πάμε PlayStation. Ακούς, θέλω να εξηγήσεις, ναι, αυτό γιατί. Τον ακούω, την ακούω. Δηλαδή, ό,τι και να πει, δηλαδή. Αν μου πει πάμε έτσι, 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 έτσι. Κέρδι, θα την κερδίσει το μάτσο, ό,τι και να γίνει. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι και μόνο ο Μόχου, είναι και ο Δημήτρης Εξωτερικός που με βοηθάει πολύ. Ο Νίκος Σφυρίδης.
τα παιδιά στην ενδυνάμωση μου βοηθάνε πολύ. Αλλά ο Μόχο είναι. Χωρίς Μόχο δεν πάω. Με τους άλλους πάω. Ορίστε, είχαμε και άλλη δηλώση εδώ. Λοιπόν, εσύ τώρα χωρίς ποιον δεν πας? Ένας είναι ο Παναγιώτης ο Σόζος, που παρόλο που έχει αλλάξει τρεις δασκάλους στο έδαφος, είμαι πιστός στον Παναγιώτη, συνεργασία μας. Είχαμε είναι και παλιότερα. Είναι ο κορμός. Ναι. Είχαμε και παλιότερα μια συνεργασία. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σε κάτι αγώνες. Εκεί τα χαλάσαμε λίγο. Χωρίς να υπάρξει να υποθεί κάτι και από τις δύο μεριές. Οπότε ξανά έτυχε να συνεργαστούμε. Όσους και να αλλάξει ο Παναγιώτης δασκάλους στον Μπραζίλια και στο έδαφος, εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ θα είμαι εκεί. Τώρα συνεργαζόμαστε με τη Rio Grappling και τον Ερμίτο Δημητρόπουλο. Πάρα πολύ καλά. Δουλεύω το έδαφος κρυφά. Δεν δείχνω πολλά. Ετοιμάζομαι για τον επόμενο αγώνα. Πρώτα Θεός, Οκτώβριο. Το είπαμε τώρα την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν κρατήθηκες, ναι. Να το πούμε τώρα. Δεν κρατήθηκες. Δεν πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, να προηγηθεί κάτι άλλο πριν από αυτόν τον αγώνα, όχι. Δεν το να προηγηθεί, να υπάρξει κάτι μετά από αυτόν τον αγώνα, ναι. Το αυτά κάτι από αυτόν τον αγώνα, είπαμε αυτό το. Ναι. Για τον Σταμάτηλες, τον Πιτάκο τώρα. Ναι, τον φίλο μας, ναι. Τον προκαλείς ή τον προσκαλείς? Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτά τα προκαλώ, τα κάνει μόνο αυτός. Έτσι. Λοιπόν, εγώ όπως είπα είμαι διατεθειμένος, κακά τα ψέματα Πενελόπη μου, το battle το 2 ανάμεσα σε μένα και το Σταμάτη είχε μακράν από όλα τα battle τον περισσότερο κόσμο, έτσι. Λοιπόν, έπειτα δεν έχω δει τόσο κόσμο σε κάποιο battle ή σε κάποια οποιαδήποτε διοργάνωση. Θα γεμίσει στάδιο. Πιστεύω όμως επίσης ότι παίξαμε μια φορά kickboxing, κέρδισα. Στο Battle 2 βέβαια έχασες. Ναι. Έχασες. Χάσαμε στο στυλ του Σταμάτη, το Muay Thai. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος τώρα τι να δει πάλι. Kickboxing, Muay Thai. Δεν θα τραβήξει. Για φαντάσου όμως τώρα να μας πετάξεις μέσα σε ένα κλουβί. Να παίξετε πόξ. Να κλείσεις τις πόρτες και όποιος βγει. Όποιος βγει. Με κανονισμούς MMA. Πιστεύω ότι ο Σταμάτης με το Muay Thai είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Είναι ολοκληρωμένο. Έχει τα πάντα, ρίψει αυτά. Θα δουλέψει και λίγο έδαφος σιγά. Μπορεί και να μην το πάει και κάτω. Μπορεί και εγώ να μην πάω κάτω. Δεν ξέρεις. Αγώνας είναι. Λοιπόν, έλα εδώ στα μάτια. Να βρούμε ένα διοργανωτή. Να είμαστε στο main event. Αυτός ο αγώνας θέλει πάντως σε κλουβί, όχι ring. Κλουβί, όχι. Αυτός δεν υπάρχει ring. Αυτός ο αγώνας. Εάν το λέμε να ξεκίνησε από ρίγκ, αλλά χάνει. Ναι, όχι. Χάνει. Αυτό το σταματάει ο διαιτητής, τραβάει μέσα, δεν μου άρεσε ποτέ. Ποτέ πάει με το. Κλουβί. Λοιπόν, τώρα. Καλά, σταματάει εδώ τα κάτω. Στο πλάι τα αφήναν και παίζανε και απ' έξω. Πώς? Στα πλάι τα αφήναν και παίζανε εδώ τα σταματάνε. Ναι. Με ενδιαφέρει, Πινελόπη μου, να είναι ο τελευταίος αγώνας αυτός. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σου την κάνω την ερώτηση, γιατί ναι. Έχουν έρθει email για αυτό το πράγμα. Κάθε φορά σε έχω ακούσει και άλλες φορές να λες ο τελευταίος αγώνας. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι ο τελευταίος αγώνας? Κοίταξε, είπα κρέμασα κάτι για το kick, δεν μου αρέσαν κάποια πράγματα, το είπα και το έκανα. Ναι. Θεωρώ το MMA ότι είναι σε κάποια πράγματα πιο ξεκάθαρο. Μετά τι άλλα χαρτιά, κύριε. Τι άλλα, μετά. Μπορώ να σου πω, θες κάτι αποκλειστικό. Μόλις κρεμάσω γάντια. Κοίταξε. Μόλις κρυμάσω χαρία και μετά το Μπραζιλία. Με πρόλαβε. Λοιπόν, πρόσεξε με λόγο. Kickboxing MMA. Πόσα ζευγάρια γάντια θα κρεμάσει ο Χαμίδης. Λοιπόν, κρεμάσαμε kickboxing. Το kickboxing. Φτάνει τόσο αγώνες, τόσα χρόνια. Τίτλους πήραμε, τιμηθήκαμε. Γίναμε αξιωματικοί. Δεν έχω να πάρω κάτι άλλο. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ό,τι έχω προσφέρει, έχω και τις απολαύες μου, είμαι μια χαρά. Πάμε στο MMA τώρα. Και στο MMA δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο να κάνω πολλούς αγώνες, γιατί έχω ήδη δύο. Mm-hmm. Να κάνω άλλους δύο, τρεις. Δεν είναι πολύ. Ο Παναγιώτης έχει φτάσει στους 10. 15. Συγγνώμη, σε έφαγα. Απλά επειδή είναι ένα επίπονο άθλημα με τραυματισμούς, έχει μεγάλη κόπωση στην προετοιμασία. Πολύ προετοιμασία, δεν έχει κίκ, κάνει μόνο κίκ. Ναι. Ενδυνάμωση τρέχει. Εννοείς και όρθια μάχη. Κάνεις γκράμπλινγκ, κάνεις ελευθέρα, κάνεις ενδυνάμωση, κάνεις τις Παναγιές Σταμάτης. Τρέχεις πολλές.
μόλις πάρω την απόφαση να πω ότι τέλος και το MMA, mm-hmm. θα πάω σε κάτι πιο μαλακό, ας το πούμε. Έτσι, που και αυτό έχει τη δικιά του προετοιμασία, το δικό του κομμάτι, είναι το Brazilian. Brazilian. Και τώρα θέλω, αν είχα την ευκαιρία, αλλά από τη στιγμή που κλείνω αγώνες MMA, προτιμώ να είμαι σε αυτό. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, θέλω ένας από τους δύο να μου εξηγήσει τη διαφορά MMA και Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian. Το Brazilian, λοιπόν, είναι με το ένθημα, το γκι που λέμε. Mm-hmm. Είναι το έδαφος του MMA, υποκειμενικό. Είναι το έδαφος, δηλαδή πάλι που χρησιμοποιούμε στο MMA, είναι το έδαφος. Όπως υπάρχει και το no-gi, το grappling, το οποίο είναι και αυτό χωρίς ένθημα, που είναι και αυτό το έδαφος του MMA. Το Brazilian είναι με ένθημα όμως, με ένθημα. Είναι το βραζιλιάνικο και το grappling πάλι ψηλό βραζιλιάνικο. Όλα από το Παγκράτιο ξεκινάνε. Όλα. Όλα από το Παγκράτιο. Απλώς το λέμε το Brazilian, δηλαδή πιστεύω εγώ για το MMA πιο κοντά. Το Brazilian στο δίνει π.χ. αυτοσυγκέντρωση που παίξει και αγώνες Brazilian για να παίξουν και MMA. Στο δίνει πιο συγκέντρωση, πιο ηρεμία στο παιχνίδι. Το grappling σου δίνει πιο, επειδή δεν έχει να κουμπίσει κάτι να τραβήξει, σου δίνει πιο δύναμη, πιο σπίντα, πιο έκρηξη. Εγώ πιστεύω για να παίξει MMA πρέπει να ξέρει βασική ελευθέρα, μην πω καλή ελευθέρα πάλι. Πάλι. Το πρώτο είναι η ελευθέρα. Και να ξέρει και Brazilian grappling, όπου ό,τι θέλετε, το βολεύει τον καθένα. Π.χ. εμένα μου αρέσει το grappling. Είναι πιο... Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να αφήσει το MMA όπως πέρασε. Έχω παίξει γκράμμι και Βραζίλια, παίζω. Ναι, το βλέπω σαν σπάρι και εγώ. Και πάει μόνο, και... μόνο με το. Όπως λέει ο Λευτέρης, να κρεμάσει διάφορα γάντια και εντάξει. Να κάνει αστεία. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή ναι, γιατί κάποια περίοδο είχα καιρό να παίξω με MMA. Είχα τρία χρόνια. Είχα αφοσιωθεί μόνο στο γκράμμι και στο Βραζίλια. Και έπαιζα τρία χρόνια γκράμμι και Βραζίλια. Ένα βασικό παγκόσμιο είναι ότι το Βραζίλια μπορεί να το κάνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Και το γκράμμι το ίδιο. Μπράβο. Στο MMA κάποια στιγμή, εντάξει, σταματάς τώρα τα χτυπήματα όλα αυτά, σταματάς. Δεν γίνεται να το κάνεις. Ήταν αυτή η επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης αντικειμενικά είναι μικρός, έχει ακόμα χρόνια μπροστά του. Πόσο χρόνο είσαι, Λευτέρη? 36. 36. Στα 36. Στα 36. Άρα λοιπόν έχετε 8 χρόνια διαφορά. Αυτό μαχητικά, είναι, κανονικά δεν είναι πολλά τα χρόνια, αλλά μαχητικά όχι. Είναι πολλά. Καταπώνεση περισσότερο. Καταπώνεση. Ο ένας έχει εμπειρία, αλλά είναι και καταπώνεση όμως. Πόσο λοιπόν αυτός έχει δυσκολέψει, γιατί έχεις αλλάξει και εσύ στυλ, Λευτέρη, mm-hmm. πόσο σε έχει δυσκολέψει αυτή η μετάβαση από το ένα άθλημα στο άλλο. Γιατί δεν είσαι ένας πιτσιρικάς. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβες. Αυτό θέλω. Εδώ σε μένα έχει συμβεί το αντίθετο. Mm-hmm. Δεν μου ήταν δύσκολο, γιατί μου βγήκε καλά το έδαφος. Δηλαδή με το που πήγα κάτω, μου τέριαζε. Μου έβγαινε ό,τι μου δείχνανε, αισθάνθηκα ξανά, να πούμε, από το kickboxing, από τις προπονήσεις, από την προετοιμασία, είχα κουραστεί. Τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή δεν υπήρχε ένα κίνητρο, κάτι. Με το που μπήκα στο MMA και μπήκα έδαφος, και με πνίγανε οι συναθλητές μου. Λέω, αμά τι είναι εδώ. Και κοιτούσα τον δάσκαλο ότι όταν μου έλεγε τεχνικές, υπάρχουν 1 εκατομμύριο τεχνικές. Σκάκι. Σαν παιδάκι, έτσι άνοιγα τα μάτια και κοιτούσα. Στρατηγική λοιπόν, Παναγιώτη, γιατί μου πετάς τη λέξη σκάκι. Σκάκι πολύ. Ναι. Έδαφος είναι σκάκι. Σκάκι, στρατηγική λοιπόν. Αλλάζουν όταν μπουν τα χτυπήματα όμως στη μέση. Μάλιστα. Αλλάζει και αυτό το παιχνίδι. Mm. Δηλαδή αυτό πραγματικά ότι άμα παίζεις Brazilian είναι σκάκι, grappling, είναι. Το πας σιγά, του δίνεις τυράκι, πως είναι στο λέγει ο δάσκαλος π.χ. για να του πάρεις κάτι άλλο. Εκεί αλλάζουν όμως όταν πάνε να τελειώσει μια λαβή και ο άλλος σε σφυροκοπάει για να κάνει άμυνα. Λοιπόν, εγώ τη χαίρομαι σήμερα τη συνέντευξη, γιατί με τον Λευτέρη έχω μιλήσει και άλλες φορές και είναι πολύ κοινωνικός γενικότερα και στις διοργανώσεις και παντού. Ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος που περνάει, πηγαίνει στον αγώνα του και γυρίζει πίσω. Μου έχει δώσει 2-3 συνεντεύξεις, αυτό όμως... Εξαφανιζόλου. Ναι, με πολύ συγκεκριμένα. Ναι, θα μιλήσεις. Ναι. Αυτό σε 5 λεπτά. Τίποτα άλλο. Ούτε καλησπέρα, δεν λέω τίποτα. Νομίζω ότι δεν πολύ μιλάς όμως γενικά έτσι. Εντάξει, μιλά. Εννοώ, δεν σ' αρέσουν οι δημοσιογράφοι λίγο έτσι. Όχι, όχι, δεν έχω θέμα με τους δημοσιογράφους. Εντάξει, και εδώ μετά. Δεν έχω δείξει τέτοιο. Εντάξει, όταν είμαι στον αγώνα. Σκέφτομαι τον αγώνα, πραγματικά. Βλέπετε ταινίες. Τι κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο, εκτός από τα αγωνιστικά, τα μαχητικά και όλα αυτά. Τι κάνετε ελεύθερο χρόνο, Λευτέρη, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο? Δουλειές στο σπίτι. Τι δουλειές στο σπίτι, πες μου, Λευτέρη, χαχαμίδι. Τα πάντα. Καταρχήν, Πενελόπη μου, έχω φύγει από το σπίτι μου από το 2003.
Το 2003 λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η ζωή μου. Mm-hmm. Συντηρούμαι μόνος μου και κάνω τα πάντα μόνος μου. Είμαι σε ένα σώμα που πρέπει εκεί καθημερινά να είμαι στην υπηρεσία μου. Έκανα παράλληλα πρωταθλητισμό, έπαιζα με τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα τότε, πιτσιρικάς. Και γυρνούσα σπίτι, δεν το ξέρανε... να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω, να μαγειρέψω, όλα, δεν το όλα εγώ. όλα μόνος σου. Ναι. Νοικοκυρόπαιδο το παιδί είναι. Είναι νοικοκύρης. Mm. Έχεις σκοπό να παντρευτείς? Θυμάσαι την ατάκα που σου είπα, καλά είπε. Καλά είπε. Ναι, βέβαια, όπως όλοι οι άνθρωποι, αυτός είναι ο σκοπός μας, να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Παντρευτούμε σπίτι. Γιατί είναι 36 χρόνια να μην τον ρωτήσω. Τι είπα, έχει παντόφλα σπίτι, το σοφάκι. Κοίτα ποιος μιλάει τώρα. Ξέρεις, είναι... Πετάμε ο ένας την παντόφλα στον άλλο. Όλα καλά, εντάξει, ναι, είναι στα σχέδιά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μου ήρθαν με ένα παπούτσι. Φοράνε και οι δύο, ο καθένας από ένα παπούτσι. Λοιπόν, όπα, περίμενε. Έχουμε σκοπό να παντρευτούμε. Γιατί στο παρελθόν έχεις κάνει ήδη μία πρόταση γάμου. Μία σχέση που έληξε, τελείωσε. Την έχουμε συζητήσει παντού. Τώρα είσαι καλά, δηλαδή θα έμπαινε σε διαδικασία να γίνεις μπαμπάς. Ναι. Μακάρι τώρα θα μπορούσα να το έκανα και χθες. Έχουμε βάλει λίγο κάποιες προτεραιότητες με τη Σοφία, κάποιες άλλες προτεραιότητες. Τακτοποιούνται αυτά, είμαστε ήρεμοι και προχωράμε. Η οικογένεια είναι ό,τι πιο όμορφο είναι. Η Σοφία πώς δέχεται όλο αυτό το χαμόγυρο από το όνομά σου, τις αντιδράσεις, τις καλές, τις κακές, την προβολή την έχω πάρει. Την έχω προετοιμάσει. Προετοιμάσει. Βέβαια, για τα πάντα. Η Σοφία είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αν εγώ λόγω της φύσης του αθλήματος θεωρούμε δυνατός, η Σοφία είναι 10 φορές πιο δυνατή. Πρώτα σαν χαρακτήρας και γι' αυτό και ταιριάξαμε και δεν είναι κακό. Παίρνω και τις συμβουλές της κάποιες φορές σε κάποια πράγματα. Την εμπιστεύομαι σε όλα. Είναι στο χώρο, είναι γυμνάστρια η Σοφία. Είναι γυμνάστρια, ναι. Είναι γυμνάστρια. Και πόσο πρώην αθλήτρια στην κολύμβηση. Και πρωταθλήτρια και μετά με personal, με διάφορα αυτά. Πόσο καιρό είσαστε μαζί και αν έχει τύχει ποτέ να είσαι κάπου έξω, γιατί τότε το θέμα της πρότασης γάμου στη Βούλα Παπαχρήστου που είχε γίνει και μετά είχατε χωρίσει, είχε πάρει διάσταση τρομερή σε τηλεοράσεις, σε site, είχε πάρει τρομερή διάσταση. Πες ότι είσαστε κάπου. Και έρθει κάποιος και πει «Α, ο πρώην της Βούλας Παπαχρήστου που έκανε την πρόταση που είχε γίνει ο χαμός». Ναι. Πώς τα αντιμετωπίζεις, δηλαδή αυτό θέλει πολύ δύναμη για μια γυναίκα. Πρέπει να είσαι πολύ άνετη για είναι να είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει ξεπεραστεί και εντάξει δεν το συζητώ, οπότε, προχωράμε μαζί, δεν υπάρχει το παρελθόν. Δεν υπάρχει, αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει. Τώρα αν κάποιος βρεθεί και πει κάτι τέτοιο, τόσο μυαλό έχει... Για να πει μια τέτοια κουβέντα. Λευτέρη, τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω κι άλλο. Ναι. Είσαι από τους αθλητές, δεν έχεις βγει να προκαλέσεις. Εννοώ να βγεις να το παίξεις άγριος, να το παίξεις μάγκας και από εκεί και από εκεί. Κι όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αντιδράει. Αυτό το έχει και ο Σταμάτης ο Μπιτάκος. Έχει και πολλούς υποστηρικτές. Και πολλούς haters. Όπως και εσύ έχεις πολλούς υποστηρικτές, λένε ο Έλληνας, ο Πόντιος, η ψυχή, ο υπαξιωματικός του λιμενικού, όλα αυτά που έχει ο Λευτέρης τα καλά. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν τους κάνεις τίποτα και μόνο που θα βάλεις μια selfie με τη Σοφία, με την Πινελόπη, πριν από έναν αγώνα, πριν από ένα sparring, θα σου γράψουν από κάτω ό,τι θυμούνται τα τελευταία 10 χρόνια για σένα. Ό,τι αρνητικό θυμούνται. Έχουν στιγματιστεί κάποια πράγματα, κάποιοι αγώνες μου που έχασα και τέτοια και τα χτυπάνε. Δεν θα ασχοληθώ εσύ με αυτά. Το βασικό είναι να γεμίζουμε στάδια όμως, έτσι. Πώς? Να γεμίζουμε στάδια και εσύ γεμίζεις στάδια. Έτσι είναι. Ο επόμενος, κάτσε να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα. Θα βγεις με πυρίχιο, θα βγεις με λίρα. Πάντα. Οι τελευταίοι μου αγώνες είναι πάντα με το πυρίχιο, με σέρα, με όλα αυτά. Με φτιάχνει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά που σε είδα ήταν το 2002. Έκανα backstage video για τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, για τη διοργάνωση τέλος πάντων. Στο Battle. Στο Battle το νούμερο 2, εκεί είχαμε γνωριστεί. Είχες στη γωνία σου τον Γιώργο τον Γιδάκο. Καθώς βγήκες λοιπόν και ξεκινάει η λίρα και γυρνάω να δω
Ποιος βγήκε με τη λίρα. Mm-hmm. Τότε και εγώ ήμουν πολύ νέα. Ουσιαστικά δεν σας ήξερα. Είναι η δεύτερη φορά που βγήκα εκεί. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν η δεύτερη φορά. Ναι. Λοιπόν, είδα εγώ το πώς άλλαξε το πρόσωπό σου. Το ένιωθα. Το ένιωθες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπα. Και τώρα να τριχιάζω. Δηλαδή, έναν πολεμιστή. Αυτό. Ήταν σαν να έβλεπα έναν πολεμιστή που ακούει πυρηχείο και βγαίνει να πολεμήσει. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα είναι όταν πρωτομπήκα με ποντιακή λίρα, ήταν στην Κρήτη στο EFL και εκεί η κριτική, οι πόντι όσοι ήταν εκεί ήταν όλοι όρθιοι. Ήταν όλοι όρθιοι, δηλαδή τρομερό. Τρομερό, ναι, και εγώ έπαιζε και ο Παναγιώτης. Τρομερό. Οπότε και στα επόμενα να ξέρεις, εγώ πλέον με ποντιακά θα κλείσω. Πότε ξεκίνησες, Παναγιώτη μου? Εγώ το 2002. Γιατί όχι, γιατί ένα χρόνο μετά τον Εξαπουστίδη? Όχι, μα αυτή ξεκινήσει στην παλιά σχολή τότε του Δρίνα Ιωακιμίδη στο γυμναστήριο και μετά να ανοίξει σχολή στο Γκορδαλό, που και γράφτηκα και εγώ. Έχει ξεκινήσει μερικούς μήνες πιο πριν. Εγώ άρχισα να παίξω αργώνες, γιατί η μητέρα μου δεν με άφηνε να παίξω αν δεν έπαιρνα το lower. Και εγώ εκεί ήθελα να παίξω. Περίμενε, το πήρε το lower. Το πήρα και παίξα μετά. Είδε τελικά. Ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Ναι. Πήρε το lower. Έχει ένα δίπλωμα. Καλά έκανε λοιπόν η γυναίκα. Να τι ακούτε τι μαμάδε. Και άργησε να ξεπέξω αγώνε. Άργησε σχέση με τη σειρά τότε. Με τη σειρά. Του που ήμασταν όλοι. Εγώ πήγα ένα φροντιστήριο. Λοιπόν, σε βλέπω σε πολλές φωτογραφίες με τον Σταύρο τον Εξακουστίδη και τον Κώστα τον Αγγελή. Έχουμε. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε το 2002 με τα παιδιά. Mm-hmm. Παρέα χρόνια. Εντάξει, τώρα το τελευταίο καιρό έχουμε λίγο σπάσει. Μία με το Κώστα σπάει δουλειές, έχει δύο δουλειές στο παιδί, ο Σταύρος με την οικογένεια, εγώ με τη δουλειά, με τις προπονήσεις, με τα μαθήματα. Αλλά είμαστε μια οικογένεια, δηλαδή με τα παιδιά εγώ νιώθω μια οικογένεια, είμαστε μεγαλωμένοι δηλαδή μαζί. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον στις αποφάσεις του, στις αντιδράσεις του. Ο Σταύρος, εμένα να ξέρεις, είναι τα περισσότερα μάτς γωνία μου, είχα το Σταύρο παρά τον Δρίνα, σε πολλά μάτς. Δηλαδή τον Κοντό μπορεί να τον ακούω να έχει 2000 κόσμο και να μου φωνάξει ένα χτύπημα. Και κίνδυνο να γίνει. Δηλαδή είναι κάτι στομόχου. Και να εντοπίσει εκείνη τη στιγμή τη φωνή του Εξακουστίδη. Έδειξε πριν στο βίντεο που έδειξε ένα νοκάουτ που είχαμε γόνατο, το κέιτς που είχα πάρει τη ζώνη την πρώτη. Ναι. Πριν το γόνατο, άμα δει στο βίντεο, φωνάζει τρία ο Κοντός. Έχει κίνδυνο να φεύγει το κροσέ. Και ακούσε εκείνη τη στιγμή τον Εξακουστίδη. Που είναι στο κοινό. Κάτι που δεν έχω μια σχέση με τον Ψηλό, που δεν θέλω τον Ψηλό δίπλα μου, στη γωνία. Από ποιον άλλον μπορεί να επηρεάζεσαι από συγγενικό πρόσωπο, δηλαδή? Την κοπέλα μου πολύ. Και εσύ σε σχέση, λοιπόν, σταθερός. Εγώ με την κοπέλα μου γνωριστήκαμε 3 εβδομάδες πριν το πρώτο μου μάτσε με May. Δεν είχα μία σχέση με τα αθλήματα. Πόσα χρόνια είστε μαζί, 28 χρονών? Είμαστε από το 11. Πολλά χρόνια, είμαστε, λοιπόν. Είμαστε 5 χρόνια. Με γνώρισε τότε, η κοπέλα δεν ήξερε καν από αθλήματα τίποτα. Ήταν λίγο βάρβαρο το πρώτο μάτς, πούμε, ήταν δύσκολο. Αλλά μετά δεν. Τώρα δηλαδή μου μιλάει, δηλαδή κάνε αυτό, δηλαδή. Στην αρχή δεν άντεχε να σε βλέπει. Στην αρχή δεν άντεχε, δεν της. Σου ήταν κάτι ξένο, δεν ήξερε από γενικά από μαχητικά πράγματα. Από kickbox, box, MMA, από όλα αυτά. Με τον καιρό έμαθε, συνέχεια στους αγώνες, πιστή στους αγώνες. Θέλει δηλαδή να έρχεται στους αγώνες να βλέπει και να μην παίζω εγώ. Εγώ δεν μπορώ στους αγώνες αν δεν παίζω, δεν μπορώ να πηγαίνω στους αγώνες να βλέπω άλλους. Βαλώνουμε, πάμε στους αγώνες να δούμε μάτς. Πάμε στους αγώνες να δούμε μάτς. Και τώρα με βοηθάει, δηλαδή με στηρίζει. Καταλαβαίνει πότε πρέπει να μου μιλήσει, πότε. Είδες όμως. Και μια σχέση. Άσε ρε γατάκι που μοιέσαι σε. Αυτό τι είναι τώρα. Με το πιάσε. Με τα χάνεις. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ας τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή ερωτή. Εσύ δεν είσαι. Εσύ ο Μέγας Αναπούλης. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Στην ίδια. Εγώ δεν το παίζω. Στην ίδια μοίρα. Μην το παίζεις και εσύ σκληρός. Ελεύθερος, γιατί άμα πάω σπίτι θέλω το κεφάλι μου ήσυχο. Πινελόπη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση πάνω σε αυτό. Γιατί όμως εμάς μαχητές τόσο πολύ κριτική
για τη σχέση μας με την κοπέλα μας. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, είσαι. Δεν θα έχουμε σχέση, δεν θα έχουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όχι, είναι όποια πρόσωπα βρίσκονται. Με ρωτάς, απλά απαντάω. Ναι, ναι, ναι. Δεν εκπροσωπώ όλο τον κόσμο. Ναι. Όποια πρόσωπα βρίσκονται στην δημοσιότητα, σε όποια ομάδα, κοινωνική ομάδα και να ανήκουν, εσείς είστε αθλητές. Όποια πρόσωπα βρίσκονται, απασχολούν με την ήττα τους, τη νίκη τους, το τι σχολίασαν στο Facebook, αν κάποιον έβρισαν, τη φωτογραφία ανέβασαν. Αφού κάποιος που έρχεται στον αγώνα σας ενδιαφέρεται να μάθει και την προσωπική σας ζωή, δεν είναι μόνο αγώνας κλπ. Θέλει να μάθει τι μουσική ακούει αυτός ο Χαχαμίδης, τι μουσική ακούει ο Στρουμπούλης. Είναι μαζί, δεν είναι. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιες κοπέλες που μπορεί να, να σας έχουν δει και να σας θαυμάζουν και σαν αθλητές αλλά και σαν άντρες. Φαντάζομαι, γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος ασχολείται μαζί. Εντάξει, όσο μεγαλώνει και η γίνεται πιο δημοφιλή στο άθλημα, τα αθλήματά μας, το παρατηρούμε δηλαδή. Και παλιά δεν ήξεραμε, παλιά που δεν υπήρχε το Facebook, υπήρχε όταν θυμάσαι Λευτέρη, παλιά είχαμε ένα περιοδικό μόνο, μια μαύρη ζώνη, θυμάσαι μια. Εντάξει, παίζανε αγώνες σε κλαμπ, δεν μας. Κάτι παράξενο βλέπανε. Τώρα που όμως να είναι τα ίδια. Μου λείπουν αυτά οι αγώνες αυτοί τότε και οι χρονιές εκείνες. Πραγματικά μας τα. Facebook ούτε τίποτα. Τίποτα. Ήταν ρομαντική. Όπως είχε πει ο Κακαράκης, ο δάσκαλος, θυμάμαι. Εμείς είμαστε ρομαντικοί. Ναι, ναι. Ρομαντικοί τύποι. 28 και 36, έτσι. Πινελόπη μου, θα σου πω και αυτό τώρα. Τι έχει αλλάξει, πριν που μου πεις αυτό, τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα, τι έχει καλυτερεύσει. Τότε ήταν και αθλητές, ξέραμε ότι αυτοί έχουν παίξει αγώνες, δεν έχουν βγει όλοι στο Facebook και έχουν γίνει πρωτοβουλίες στο Facebook. Η νέα γενιά. Με σελίδες, με τέτοια, με βίντεο. Ευχαριστώ τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και έχουν παίξει ένα παιχνίδι αεραστεχνικό. Εγώ για να παίξω χωρίς κάσκα, είχα παίξει 30 με κάσκα. Για να παίξω χωρίς κάσκα. Και τώρα βλέπεις τον άλλο με το πρώτο μάτσο επαγγελματικό και είμαι επαγγελματίας. Και δεν σου μιλάω. Και δεν σου μιλάω. Επαγγελματία στην Ελλάδα ένα ήταν. Δύο ήταν. Ο Ζαμπίδης Αρναούτης. Έχω δώσει αυτά, δεν σου μιλάω. Ο Ζαμπίδης Αρναούτης. Μόνο αυτοί είναι θεωρητές επαγγελματίες στην Ελλάδα. Τώρα έχει βγει πολλοί κόσμος. Εντάξει, επαγγελματίες. Και της Κατσίκας είναι. Επαγγελματίας της Κατσίκας. Που τα βγάζει στρογγυλά. Όπως τα νέα του Ψαροντούφεκο που είχε ακουστεί ξανά. Αυτό εννοείς. Άρα έχει κάνει και καλό. Και κακό όλη αυτή η δημοσιότητα. Ναι, και καλό γιατί εντάξει έχουν με τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί έχει, δηλαδή, έχουν πραγματικά το βλέπουμε και στον δρόμο. Εντάξει, πραγματικά. Δεν είμαστε ψώνια, αλλά το βλέπουμε. Εντάξει, είμαστε στον Κορυδαλό π.χ. και στις περιοχές μου με ξέρουν πολύ. Εντάξει, είμαστε και τόσα χρόνια Κορυδαλιώτες και αυτά. Αλλά γενικά και έξω από το παιδιά, ο Λευτέρης π.χ. Ο Λευτέρης π.χ. είναι πιο γνωστός. Έχει, δηλαδή, που πάμε για φαΐ, για μπάνιο. Μοστράρι. Αλλά έχουν βοηθήσει αυτά. Τη μία έχουν βοηθήσει, είναι καλό γιατί μας έχουν πιο γνωστοί. Δηλαδή αυτό βοηθάει και να ανέβει και το κασέ των αθλητών. Ανεβαίνει και το κασέ. Δύο πιο δημοφιλείς, γεμίζουν περισσότερα στάδια, περισσότερη χορηγή, περισσότερα. Άρα υπάρχει και η καλή πλευρά, υπάρχει και η κακή πλευρά. Ναι. Δεν υπάρχει μέτρο, αυτό είναι το κακό. Εγώ θα πω όμως και το άλλο. Τώρα έχετε και κάτι πολύ καλύτερο από πριν. Έχετε μια εκπομπή Fight Line. Να μην βλογίσω τα γένια μου. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία, υπάρχουν εκπομπές, υπάρχουν πολλά site που ασχολούνται με τα. Και κανονικά κανάλια. Υπάρχουν κανάλια. Ναι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται πάρα πολύ αποκλειστικά με τα μαχητικά αθλήματα και, και τις πολεμικές τέχνες. Ενώ κάποτε υπήρχαν συγκεκριμένα μέσα. Δηλαδή, τώρα όλο αυτό έχει βοηθήσει, έτσι. Και ναι. Έχει βοηθήσει σημαντικά, νομίζω. Γιατί να μαθαίνει αναδεικτούν και ο έξω κόσμος τι είναι πραγματικά αυτό. Δηλαδή, αν λες MMA κλουβί και λένε τους κλείνουν μέσα και δαγκώνουν τα αυτιά για αυτά. Φοβούνται. Ενώ είναι άθλημα και όλα ξεκινούν από το Παγκράτιο. Το Παγκράτιο και. Πινελόπη μου, να μου επιτρέψεις να κάνουμε παρένθεση. Βεβαίως. Υπάρχει και μια άλλη πολύ σοβαρή διαφορά η τώρα με τους τότε. Τότε όταν παίζαμε μεταξύ μας, έτσι. Τελείωνε ο αγώνας, ήμασταν αγκαλιά, βγαίναμε για καφέ. Τώρα έχεις χάσει, θα σε φάνε. Και ο ίδιος τώρα κέρδισα το Χαχαμίδη, κέρδισα το Στρουμπούλι και αυτό και έτσι. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήμασταν πιο δεμένοι, ρε παιδιά. Με κέρδισες, μπράβο. Πιο λίγα άτομα, πιο. Ναι, ναι. Εντάξει, πριν δεν ήταν κακό, δεν είχαμε τόσο. Αντικειμενικά όμως είναι καλύτερα, παιδιά, τώρα τα πράγματα. Ναι, είναι καλύτερα. Αυτό είναι από κακό. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, έπαιζα εγώ το Πανελλήνια με ένα-δύο αντιπάλους στα κιλά μου τότε έφηβος. Δεν είχα. Περισσότερος κόσμος. Αλλά. Ναι, η δημοσιότητα πάντα. Η κακή δημοσιότητα, η κακή, να το τονίσουμε. Η κακή δημοσιότητα
κάνει. Γενικότερα, αν δεν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το Facebook, το Twitter, το Instagram κλπ, δεν σου κάνει καλό. Αλλά αν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις σωστά, σε βοηθάνε. Σε βοηθάνε. Δηλαδή έρχεται ο χορηγός, σου λέει. Έρχεται ο χορηγός, έρχεται ο promoter. Γιατί όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες. Ακόμα και το Facebook. Πολύ άγνωστο το Facebook ή promoter σε εξωτερικό ή οτιδήποτε. Βοηθάει. Άρα βοηθάει. Υπάρχει το κακό κομμάτι, αλλά υπάρχει και το καλό. Θέλει σωστή διαχείριση. Θέλει σωστή... Όλα θέλουν νομίζω σωστή διαχείριση. Πάμε με τον Άρισον, δεν είναι τυχαίο που το λέγαμε αρχή. Όλη σωστά, όλη σωστά διαχείριση. Παναγιώτη, εσύ από αυτό ζεις ουσιαστικά, είσαι επαγγελματίας αθλητής? Όχι. Εντάξει, μια περίοδο προσπάθησα, είχα πάει και Αμερική, είχα προσπαθήσει και τότε να παίξω κι εγώ έξω, είχα κάτσει 2 μήνες περίπου. Mm-hmm. Προσπάθησα. Μετά είχα ένα τραυματισμό σοβαρό με τη μέση μου, είχα μείνει και πολύ καιρό έξω μετά το... Και έτσι επανέρθα και έπαιξα στην Τσετσενία και ήμουν λίγο μαγκωμένος. Είχα μείνει 8 μήνες έξω, σχεδόν 9, με 2 να πλούμα στη μέση. Δεν βγαίνει, όχι στην Ελλάδα, δεν βγαίνει. Θέλει λοιπόν και έξτρα εργασία, έξτρα εργασία, χρήματα, έξτρα μεροκάματα εννοείς. Και δεν έχουμε τόσους αγώνες τώρα, δηλαδή βλέπεις πια και είναι δύσκολη, εντάξει, αντικειμενικά πρέπει να μας πληρώνουν, αλλά λες και. Τι καινούς ζούμε. Δεν είμαστε παραλογοί, ούτε ζητάμε τα τρελά ποσά. Προσπαθούμε λοιπόν να περάσουμε την περίοδο όσο πιο ανέμακτα γίνεται, έτσι. Όλοι. Και ούτε ποια διοργανώσει έχει. Παλιά θυμάμαι έχει κάθε Σαββατοκύριακο διοργάνωση. Τώρα έχει διοργάνωση και μπράβο τα παιδιά που τα κάνουν. Παρόλο του δύσκολου καιρού, κάνουν διοργάνωση, παίζουν τα λεφτά του. Και μπράβο του, δηλαδή του διοργανωτέ. Νομίζω όσοι ασχολούνται σε αυτό το χώρο και να με διορθώσετε, είναι επειδή. Πολύ λίγο ακριβώς. Πολύ λίγο το αγαπάνε, πολύ λίγο το γουστάρουν, όπως είπες και εσύ. Λεφτά μόνο εξωτερικό. Μόνο. Αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Λευτέρη, ναι. Στο τηλέφωνο την προηγούμενη Πέμπτη μου είπες το εξής. Έχει διαφορά όταν κάποιος είναι επαγγελματίας αθλητής και περνάει το χρόνο του όλη μέρα σε ένα γυμναστήριο. Έτσι. Από κάποιον άλλον που εργάζεται, που έχει τη δουλειά του, που έχει την υπηρεσία του, που έχει, μπορεί και κάποιος να έχει την οικογένειά του, τα παιδιά του κλπ. Και, και μετά να πηγαίνει να κάνει και την προπόνησή του. Θέλω όμως να μου το πεις. Και προπόνηση σε υψηλό επίπεδο όταν παίζει επαγγελματικούς αγώνες και μεγάλους αγώνες, έτσι. Έχει διαφορά. Είμαστε ερασιτέχνες επαγγελματίες εγώ χρόνια. Τεράστια διαφορά, Πενέλοπη. Και κάτι ακόμα που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν κάποιοι. Λείπω από το σπίτι μου από το 2003. Πήγα το Πάσχα μετά από 4 χρόνια, το 2012. Και το σπίτι σου είναι? Καβάλα. Στην Καβάλα. Τους γονείς μου τους βλέπω μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Ναι. Είμαι εδώ μόνος μου, παλεύω μόνος μου. Δεν έχω την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον θείο μου, τη θεία μου να μου μαγειρέψει, να μου κάνει μία δουλειά, να με βοηθήσουν για να μπορέσω να πάω να κάνω την προπόνησή μου, να πάω στη δουλειά μου. Τρέχω για τα πάντα. Και πρέπει εγώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει τόσους αγώνες και κάνω και το σαυρό μου, έχω την υγεία μου, έχω καταφέρει κάποια πράγματα, να συνεχίζω να στηρίζω όσο μπορώ αγωνιστικά το όνομά μου. Πόσο δύσκολο είναι. Και μαθήματα και δουλειά και... Και να παίζω τώρα με ένα πιτσιρικά 20-25 που είναι όλη μέρα μέσα σε ένα γυμναστήριο που θα έχει τον παπά ή τη μαμά. Θα τον βοηθάνε, θα τον στηρίζουν. Βέβαια κάποιος θα πει, αυτό είναι επιλογή σου. Επιλογή σου να παίξεις. Επιλογή σου και εγώ θα συμπληρώσω και μπράβο σου που παίζεις με τον πιτσιρικά που ξέρεις ότι είναι πιο φορμανισμένος και πιο ξεκούραστος από εσένα. Σ' αρέσει να ξεπερνάς τα ωριά σου, Λευτέρη, γενικά. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω παίξει μαϊτάι, έπαιζα πυγμαχία, kickboxing, τώρα με MMA. Δεν φοβάμαι. Δηλαδή, τι, έχασα, τι, και τι έγινε, συμπεριλαμβάνω που έχασα. Εντάξει, με κερδίσανε κάποια παιδιά και μπράβο τους και παρακαλούσα, γιατί λίγοι από αυτούς που με κερδίσανε χτίσανε όνομα, αλλά είχαν πολύ καλή πορεία. Αυτό που πραγματικά συγχαίρω είναι ο Χατζηχρόνογλου. Δούλευε τα άλλα στο παιδί. Κάποιοι άλλοι με κερδίσανε, εξαφανίστηκαν. Δεν θα πούμε ονόματα. Εξαφανίστηκαν. Πού, τι κάνανε. Εντάξει. Καλησπέρα στον Χατζηχρόνογλου και από μένα. Και στην επόμενη σεζόν. Γιατί τώρα την άλλη Πέμπτη κλείνουμε, να ξέρετε. Ναι, ναι. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε όλοι. Μπαίνουν και οι ζέστες πολύ. Έχουν πει και για πολύ μεγάλο καύσωνα αυτόν τον καιρό. Οπότε να μην ταλαιπωρούμε και κόσμο. Τη νέα σεζόν θα τον έχουμε, νομίζω, τον Προφέσορ. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή κάπου πρέπει να κλείσουμε, να ξέρετε κιόλας, θέλω να δώσουμε ο καθένας ένα μήνυμα.
Παναγιώτη, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν. Είναι σε όλους τους αθλητές το λέω. Θέλω να ακούει ο κόσμος αυτό που είπες πριν. Ότι είναι ένας χώρος που έχει αθλητές. Δεν πρέπει να φοβάται ούτε ο γονέας να στείλει το παιδί του, ούτε το παιδί να πάει. Στην Ελλάδα είναι λίγο οι γονείς μαλθακοί. Το βλέπω και από τους δικούς μου ακόμα και τώρα που μπορεί να στους αγώνες. Έχω παίξει πάνω από. Τι εγώ θυμάμαι πόσους αγώνες έχω. Πραγματικά. Kickbox, box, Muay Thai, grappling, Brazilian. Το τζούντο μου φύγει κάποια στιγμή, είχε χτυπήσει το γόνατο. Θα έκανα και τζούντο τότε. Δεν έχει ακόμα χρόνο να κάνει και τζούντο, δεν είναι. Όχι, εντάξει, τότε ήταν περίοδο. Τι θα πει λοιπόν εσύ, θέλω να μου πει. Επειδή οι γονείς είναι λίγο. Α, το παιδί κάνει πάλι, είναι ροσοπόδι. Σαν το παιδί κάνει box, είναι μπράβο. Σαν το παιδί κάνει. Είναι άθλημα. Δηλαδή πια δεν υπάρχουν τότε που ξεκίνησα και εγώ τα γυμναστήρια που ήταν τρόγλες. Πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια και πιο παλιά ακόμα. Εγώ εντάξει, πρόλαβα το γυμναστήριο που έμπαινε μέσα και έζεχνε. Τώρα και τα γυμναστήρια είναι σωλήδια, πραγματικά. Με τα φοδητήριά τους, με τους οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι παιδαγωγοί πρώτα απ' όλα. Άμα πας σε σωστό δάσκαλο, να ξεκινήσουν να μην τα και στην πρώτη αποτυχία να τα παρατήσουν. Αποτυχίες στη ζωή, υγεία να έχουμε, να τα περνάμε όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, όλα τα άλλα είναι επιλογές. Αυτό το λέω και εγώ να ξέρεις. Όλα είναι επιλογές. Είμαστε... Και όχι στην πρώτη ήττα τα παρατήσαμε. Θα έρθουν ήττες και χαστούκια στη ζωή. Αλλά τίποτα, δεν μας άμε απόλυτες, έτσι. Αλλά απλά οι γονείς πρέπει να είναι λίγο πιο ελεύθεροι, να αφήσουν τα παιδιά να αθληθούν. Δεν είναι. Αλλά να πάνε και σε σωστή ομάδα, σωστό δάσκαλο, σωστό γυμναστήριο. Σε παιδαγωγούς, όπως είπες. Ναι, παιδαγωγούς. Και να παίρνετε πρώτα το lower, παιδιά. Πρώτα το lower. Και μετά αγώνες. Και μετά αγώνες για να είναι και η μαμά καλά. Λευτέρη, εσύ είσαι στο λιμενικό. Αλλά είσαι παράλληλα και πολυαθλητής. Έχεις μεταπηδήσει κι εσύ από στυλ σε στυλ και είσαι 36. Στα 36. Στα 36, είναι το μεγάλο. 36. Στα 35, θέλεις. 35. Λοιπόν, τι γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε παράλληλα πολλά πράγματα, αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να το ποθούμε. Ξεκινάμε ας πούμε από τα νέα παιδιά, τι θα συμβούλευα. Ναι, τα νέα παιδιά. Θα συμβούλευα για μένα πρώτα να δώσουν προτεραιότητα στα μαθήματά τους, στις γνώσεις τους. Έτσι θα καλλιεργήσουν το μυαλό τους, το χαρακτήρα τους μέσα από το διάβασμα. Και αν τελικά επιλέξουν ένα δυναμικό άθλημα, ακούγοντας αυτό οι γονείς, να μην φοβηθούν, γιατί σίγουρα θα καλλιεργήσουν χαρακτήρα, θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα και θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη στην κοινωνία. Δηλαδή, αν δούμε παραδείγματα σαν τον Μιχάλη Ζαμπίδη, σαν πολλούς αθλητές των δυναμικών αθλημάτων, είναι παράδειγμα προς μίμηση, οπότε δεν έχουν να φοβηθούν κάτι οι γονείς. Μάθε να σέβονται. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να κλείνω κάθε φορά, αν υπάρχει κάποια κόντρα με κάποιον, κόντρα μέσα εισαγωγικά, όχι κόντρα, πάμε να χτυπηθούμε. Εγώ με τον παλαιολόγο κόντρα, θέλω μάτς. Πήγα να την κάνω την ερώτηση, δεν την έκανα. Τώρα θα τον πάρω μαζί σχολιαστή. Κάθε φορά νομίζω το στρουμπούλι ήταν η έκπληξη της βραδιάς σήμερα. Θέλεις τον παλαιολόγο να ανέβετε μαζί. Τα κιλά είσαστε ίδιοι. Ίδια κιλά είμαστε. Ίδια κιλά. Ομάδα έχουμε το θέμα, στην ομάδα. Είσαστε και στην ίδια ομάδα. Τι θα γίνει, εντάξει, μπορεί πάλι να γίνει ένα τέτοιο μάτσο από την ίδια ομάδα. Παρακαλάνε πολύ. Αλλά όχι, εντάξει, με τη γέννη είμαστε πολύ φίλοι. Εντάξει, πέρα το χαβαλέ που κάνουμε. Mm-hmm. Όχι, δύσκολο. Δύσκολο. Με ποιον. Έχω παίξει εγώ και με συναθλητές μου. Έχω παίξει και με παλιά που έχουν αλλάξει σχολές και είμαστε και. Και έχω παίξει με και άνθρωπο που μάθα kickbox και έπαιξα αγώνα μαζί του. Στον αγώνα είναι άλλο πράγμα, αλλά δύσκολο. Όχι με τον Γιάννη, δύσκολο να σπάσει να φύγει από την ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίος αγώνας και εσύ θα γεμίζατε γήπεδα πάντως. Εμπορικό μάτς θα ήταν αυτό. Θα ήταν εμπορικό, όπως ο Χαχαμίδης με τον Πιτάκο. Ναι, αλλά είναι δύσκολο το δικό μας. Δύσκολο, ε. Αλλά εντάξει, μπορεί να το σκεφτούμε κιόλας. Άμα το συζητήσουμε άλλες δύο-τρεις. Όχι. Όχι, δύσκολο πολύ. Δεν θα μπορέσεις δηλαδή. Γιατί δύσκολο, επειδή είσαστε από τις δύο ομάδες, άμα βρεθεί χρυσή τομή. Δύσκολο. Θα χάνουμε μαζί προετοιμασία. Εντάξει, εδώ over με τον. Τίποτα δεν είναι απίθανο εξάλλου. Με τον. Έλα μωρέ. Τον Ευρωπαίο που παίξαν τώρα στο UFC της Ολλανδίας, η ομάδα είναι και παίξαν. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλα ποσά. Και για άλλο επίπεδο αθλητές και επαγγελματίες και αυτοί είναι.
Εντάξει, κάποια στιγμή μπορούμε να φτάσουμε κι εμείς στο το επίπεδο. Λοιπόν, Λευτέρη, πέρα από τον Σταμάτη τον Πιτάκο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εσύ παίζεις με... Και η Πινελόπη μου, στα 84 κιλά τώρα που είμαι, που παίζω, υπάρχουν αθλητές. Mm-hmm. Υπάρχουν αθλητές που έχουν δεκαπλάσιους αγώνες από μένα. Και ίσως είναι λίγο νωρίς να ζητήσω κάτι τέτοιο, αλλά αν πιστεύω ότι ακόμα έχω 1-2 χρόνια αγωνιστικά, θα ήθελα να παίξω με αυτούς τους τελευταίους αγώνες μου. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί αυτοί που έχουν λίγα παιχνίδια δεν μπαίνουν λόγω ότι έχω την εμπειρία από το kick. Είδανε δύο παιχνίδια που έχω που τελείωσε και στα δύο με νοκάουτ, δεν παίζουν. Θέλω λίγο ακόμα, εντάξει, άμα δεν δεχτεί ο Σαμάτης, άμα δεν υπάρχει, δεν βρεθεί διοργανωτής, μπαμπαμ, δύο ονόματα σου λέω τώρα που θα παίξουμε στα 84 κιλά MMA. Γιατί πλέον μόνο MMA, έτσι μην μπερδεύεται ο κόσμος. Περιμένω τα ονόματα. Τώρα. Κοίταξε. Μπαμπαμ, μου λες, σου λέω δύο ονόματα. Πότε ωραία. Κοίτα, στα 84 κιλά σέβομαι πάρα πολύ και από τους πρώτους MMA και από τους καλύτερους ο Σοκόλης, έτσι. Παγιώτη. Μετά στα 84, ο Μιχαηλίδης είναι βαρύς, δεν κατεβαίνει 84, έτσι 84 είναι. Και 84. Λευτέρη, έχουμε δει τους αγώνες. Λευτέρη, τώρα εγώ θα πω και δεν είμαι και ειδική. Ανοίγεσαι, ρε Λευτέρη. Περίμενε. Όχι, δεν λέει για να παίξει. Δεν λέει για να παίξω. Ποιοι είναι στα 84, λέει. Ποιοι είναι στα 84, τους οποίους... Γενικά, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Έτσι. Τα παιδιά τα διαφημίσουμε κιόλας. Δεν χρειάζονται τώρα να μας διαφημίσουμε, αλλά είναι ωραίο να αναφέρει ένας μαχητής κάποιους άλλους που τους σέβεται και έχουν προσφέρει στο άθλημα πόσα. Ο Μιχαηλίδης που είναι 184, με τον Αντρέα, όχι να παίξεις, απέξω το πέρασμα. Ο οποίος έχω μιλήσει κιόλας και με τον Παναγιώτη, θα με βοηθήσουν τα παιδιά στην προετοιμασία μου για τον επόμενο αγώνα. Θα με στηρίξουν. Έχω πιει καφέ, έχουμε κάνει συζητήσεις μαζί ο Μωρούλης. Το παιδί είναι τόσο σεβάσιμο. Σεβαστικό παιδί, στον, πολύ. Ναι, σεβαστικό ναι, παιδί. Για τον αγώνα του στο Gate Survivor, εξαιρετικός. Τρομερό. Και πάντα νίκες, πάντα τέτοια. Και δύσκολα, και είναι και πολύ καλά παιδιά που παλεύει και... Ούτε προκαλεί, ούτε τίποτα. Ένα τέτοιο match, τελευταίο, ναι. Ωραία. Έχω κι άλλους 84 πάντως. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια τελευταία. Θέλω να βάλουμε 84 πάντως.